σε συμφωνία για την καταβολή στην Ελλάδα μιας δόσης ύψους 10,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς και σε βραχυπρόθεσμα μέτρα, αλλά και έναν οδικό χάρτη για την ελάφρυνση του χρέους, κατέληξε η μαραθώνια συνεδρίαση του Eurogroup. Ειδικότερα, η δόση θα κατανεμηθεί σε δύο υποδόσεις, μία ύψους 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και μία ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. A few tense moments and 11 hours of discussion. We've reached an agreement. We were hoping for something between 9 billion and 11 billion disbursement. It's going to be roughly about 10.3, I think. There is also an agreement on the longer term debt. Η πρώτη υποδόση θα εκταμιευθεί τον Ιούνιο προκειμένου να καλυφθούν οι υποχρεώσεις της χώρας, κυρίως προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούλιο, αλλά και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καθώς και να αρχίσουν να αποπληρώνονται ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς ιδιώτες. Της εκταμίευσης της πρώτης υποδόσης θα προηγηθεί ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει έναν τελευταίο έλεγχο από τους θεσμούς των πρόσφατο νόμο που ψηφίστηκε από τη Βουλή, καθώς και την επιβεβαίωση της πλήρους εφαρμογής των προαπαιτούμενων και συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα του Eurogroup, τις διορθώσεις της νομοθεσίας για το άνοιγμα της αγοράς πώλησης δανείων και της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, αλλά και την ολοκλήρωση όλων των προαπαιτούμενων στο μέτωπο των αποκρατικοποιήσεων, όπως η κύρωση από τη Βουλή της Σύμβασης για το Ελληνικό ή η Εγνατία Οδός. Η δεύτερη υποδόση των 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ θα είναι διαθέσιμη από τον Σεπτέμβριο και τα ποσά θα εκταμιεύονται ανάλογα με την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ιδιώτες. Ο Τσίπρας υλοποιεί σήμερα την πιο ακραία πολιτική που δεν μπορούσαν να την ονειρευτούν αυτοί που την πιστεύουν, που δεν μπορούσαν να την υλοποιήσουν γιατί θα είχε ένα κίνημα απέναντί τους που είχε. Το κίνημα αυτό που έφερε και το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Και φυσικά είναι αυτό που είπε ο Νίκος, του χρήσιμου ηλίθιου, που δεν το είπε μόνο αυτός, το είπε και ο Ανιέλη, για μια αριστερά που πάντα υπάρχει και παίζει τον ρόλο διαχρονικά. Αυτό, να κάνει αυτό που δεν μπορεί να κάνει η δεξιά. Δεν θα υιοθετούσε αποκρατικοποιήσεις και επιτροπία σε τέτοιο βαθμό, υποτιμητικό και προσβλητικό, μια φιλελεύθερη κυβέρνηση. Ακούστε. Ναι. Είναι και ιδιαίτερα όταν όταν η σύμβαση προβλέπει το συμβολικό αριθμό 99 χρόνια, που θυμίζει άλλες απεικιοκρατικές συμφωνίες προηγούμενων ετών. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα σκληρή είναι η ανακοίνωση που εξέδωσε η αξιωματική αντιπολίτευση αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Eurogroup στις Βρυξέλλες. Η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί την κυβέρνηση ότι τα έδωσε όλα και δεν πήρε τίποτα και τονίζει ότι είναι παντελώς αναξιόπιστη. Παρά την κυβερνητική προπαγάνδα τεχνητής εφορίας, παρά τον τυφώνα φόρων, παρά την υποθήκευση για 99 χρόνια της κρατικής περιουσίας, η χώρα παραμένει χωρίς προοπτική ανάταξης. Στο Eurogroup επιβεβαιώθηκε ότι οι Έλληνες πληρώνουμε τώρα, ακριβά και άμεσα, μια θολή και αβέβαιη υπόσχεση για το μέλλον. Η κυβέρνηση τα έδωσε όλα και δεν πήρε τίποτα. Παράλληλα, να ανοίξει την γαλάζια ατζέντα και στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, που η κυβέρνηση επιχειρεί να καταστήσει χωράφι της και να αποκρούσει τις βολές για νεοφιλελεύθερες πολιτικές σε βάρος των χαμηλότερων στρωμάτων, επιχειρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανοίγοντας τον φάσμα του προγράμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παράλληλα, τρεις αλλαγές τον πρόσφατα. Φτάσαμε στο χείλος του γκρέμου και τώρα πληρώνουμε ένα βαρύ τίμημα, λέει ο επικεφαλής του ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης. Έχει στερήσεις, αλλά με πολύ μικρά αποτελέσματα. Και η ευθύνη για τα πολύ μικρά αποτελέσματα είναι της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα. Αντίθετα με αυτά που ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ και παρά την χθεσινή απόφαση του Eurogroup, η οικονομία βρίσκεται σε παραλυσία, τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Έχει εξαντληθεί η υπομονή του κόσμου. Μια κυβέρνηση πέφτει ή γιατί οι βουλευτές της την εγκαταλείπουν ή γιατί η κοινωνία μη αντέχουσα άλλο αντιστέκεται. Παράλληλα, χθες ως αντισυνταγματική και εγκληματική χαρακτήρισε την αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος από τη Σύρο. Με βλοσιρό ύφος, ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων υποστήριξε ότι έδωσε μεγάλη μάχη και έφτασε μέχρι το σημείο της παραίτησης, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει αυτό το στοίχημα αφού οι δανειστές δεν πίστηκαν.